Η σωστή ορθογραφία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα που απασχολεί και εμάς τους εκπαιδευτικούς για το πώς θα πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά έτσι, με πιο εμφάνταστους τρόπους την ορθογραφία πλέον, αλλά είναι και για τους γονείς. Και σήμερα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους γονείς στο σπίτι να μπορέσουν οι ίδιοι να διαχειριστούν αυτό το θέμα της ορθογραφίας. Επίσης, τώρα που το λες, μου σε διακόπτω, γιατί η ορθογραφία είναι και κάτι τελείως δεδομένο. Δηλαδή, όταν διδάσκεις μία λέξη σε ένα παιδί και εκείνο θα σε ρωτήσει γιατί βάζουμε όμικρον γιώτα και όχι γιώτα, όπως με στα μαθηματικά, όπου ένα και να κάνουν δύο, ναι, τελειώνουμε εκεί. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει και εκείνο να αντιληφθεί και να καταλάβει και να θυμάται. Σε βιβλιογραφίες, σε λεξικά. Γύρευε τώρα. Τρέχα γύρευε. Αρχικά θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η ορθογραφία είναι μία δεξιότητα, είναι μία μηχανιστική διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και αναπτύσσεται και το παιδί μας. Δεν μπορούμε λοιπόν, και το λέω και σε ένα Λευτέρη που είπες πριν αυτό για το γιο σου, δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε απαιτήσει από ένα παιδί που είναι πολύ μικρό να γράψει, ας πούμε, σωστά μία λέξη απαραίτητα. Γιατί? Γιατί το παιδί αυτό δεν γνωρίζει ακόμα πληθώρα λέξεων, δεν έχει συναντήσει τόσες λέξεις στη ζωή του, είτε να τις δει γραμμένες, είτε να τις έχει ακούσει. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα παιδί να είναι από την αρχή έτσι πάρα πολύ ορθογραφημένο. Υπάρχουν και τα παιδιά αυτά, αλλά μιλάμε τώρα εμείς για το μέσο όρο, έτσι. Ναι, βέβαια. Η ορθογραφία, με συγχωρείς, η ορθογραφία θα πρέπει να ξεκινήσει να διδάσκεται εντός και εκτός εισαγωγικών από την πρώτη δημοτικού, ή μπορούν οι γονείς να μπουν στη διαδικασία και λίγο νωρίτερα να περάσουν κάποια στοιχεία στο παιδί, σε ό,τι έχει να κάνει με την ορθογραφία, το γράψιμο, τα γράμματα, την αλφαβήτα κτλ. Λοιπόν, πέρα από το όνομά τους, προσωπικά ως εκπαιδευτικός θα μιλήσω τώρα, θεωρώ ότι ένα παιδί δεν πρέπει ποτέ να μπουν στη διαδικασία οι γονείς να του διδάξουν κάτι πριν πάει στην πρώτη δημοτικού. Άσχετα τώρα αν το παιδί έχει μία έφεση και θέλει να μάθει, δηλαδή και ρωτάει πράγματα, εννοείται ότι τότε εμείς θα συνδράμουμε και θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις του παιδιού μας. Δηλαδή, αν έχω ένα παιδί το οποίο του αρέσει να διαβάζει, δεν θα το αποθήσω από αυτό, να του πω, α, όχι, όμως, θα πας στην πρώτη και μετά. Αλλά δεν θα πιέσω. Κανόνας κάθε τι στο χρόνο του, έτσι, στην ώρα. Ακριβώς. Δεν θα πιέσω λοιπόν το παιδί μου με κάτι που ούτως ή άλλως θα το μάθει. Και για ποιο λόγο να το επιφορτήσω με κάτι όταν δεν είναι ακόμα η ηλικία του. Να σας πω ότι ειδικά τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού πολλές φορές κάνουν πάρα πολλά λάθη και οι γονείς ανησυχούν μήπως τα παιδιά τους έχουν δυσορθογραφία ή δυσαναγνωσία αντίστοιχα. Να πούμε ότι αυτές οι διαταραχές για να μπορέσει κάποιος να τις να ανακρίνει ότι το παιδί πάσχει από με τέτοια διαταραχή, αρχικά ο δάσκαλος παρατηρεί κάποια πράγματα και οι γονείς δευτερευόντως. Ας πούμε, τα παιδιά κάνουν λάθη τα οποία αφορούν παραλήψεις γραμμάτων, συγχαίουν τις λέξεις, γράφουν δηλαδή διαφορετικές λέξεις. Π.χ. μπορεί να ακούνε γάτα και να γράφουν σκύλος, για παράδειγμα. Ή ας πούμε κάνουν αντιστροφές, μεταθέσεις, προσθέτουν συλλαβές. Αυτή λοιπόν η διαταραχή μπορεί να φανερώνει μια μικρή δυσκολία που έχει το παιδί μας στην ορθογραφία. Γιατί δεν είναι μόνο ότι υπάρχει κάποια διαταραχή, μπορεί απλά το παιδί μας να έχει μια δυσκολία. Εντάξει, εκεί υπάρχει και παράμετρος της δυσλεξίας γενικότερα, μετέπειτα όμως αυτό έρχεται, έτσι, αφού έχει πάρει πρώτα κάποια στοιχεία δεδομένα εμπειρικά, μετά εξετάζουμε το ενδεχόμενο, δηλαδή αργότερα. Φυσικά, φαντάζομαι. Στην πρώτη τάξη του δημοτικού που μαθαίνουν τα παιδιά ανάγνωση και γραφή, ξεκαθαρίζει σιγά σιγά το τοπίο, αν το παιδί μας έχει κάποιο τέτοιο είδους δυσκολία. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή η ανάγνωση και η γραφή στη δική μας γλώσσα είναι άρτια συνυφασμένες, γιατί όπως το γνωρίζουμε ότι ό,τι λέξη ακούμε, αυτή τη λέξη γράφουμε στα ελληνικά. Δεν αλλάζει. Σαν τα γαλλικά, ας πούμε, που έχει άλλες καταλήξεις, έχει κάποια γράμματα επιπροσθέτως. Όχι. Το θέμα με εμάς τι είναι. Είναι τα πολλά σύμφωνα που έχει η γλώσσα μας, τα πολλά «η» που είναι διαφορετικά, τα «ο» επίσης που και αυτά είναι διαφορετικά. Και γι' αυτό ένα παιδί χρειάζεται να έχει φωνολογική επίγνωση για να μπορέσει να είναι ορθογραφημένο. Δηλαδή να γνωρίζει τα φωνήματα τα οποία ακούει. Στο σπίτι λοιπόν οι γονείς αυτό που έχουν να κάνουν δεν είναι να βάζουν τα παιδιά τους να αντιγράφουν στο τετράδιο 10 φορές τη λέξη, ας πούμε, παράθυρο, για να μάθουν ότι το μπαίνει με ύψιλον το παράθυρο. Όχι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Να σας πω μερικούς. Ναι, βεβαίως, λοιπόν, εννοείται. Ειδικά στις μικρές τάξεις, που μας αρέσουν έτσι τα πιο παιχνιδιάρικα πράγματα, μπορούμε να πάρουμε άμμο, να πάρουμε αλεύρι, να πάρουμε ζάχαρη, να πάρουμε λοιπόν τέτοιου είδους υλικά, να τα βάλουμε σε ένα δίσκο και να ξεκινήσουν τα παιδιά να γράφουν τις λέξεις με το δαχτυλάκι τους πάνω σε αυτά τα υλικά. Αυτό εκτός των λέξεων. Τι λέξεις, γράμματα, τις λέξεις. Ναι, είμαστε τώρα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, που τα παιδιά μαθαίνουν λέξεις να γράφουν ή συλλαβές στα πρώτα πρωτάκια, που ακόμα κάνουν συλλαβές.
αλλά και λεξούλες. Πέρα λοιπόν από αυτό, το οποίο είναι πολύ καλό και για το αισθητηριακό κομμάτι, για την ανάπτυξη της, την αισθητηριακή τους, είναι πάρα πολύ καλό γιατί τους βοηθάει στο να απομνημονεύσουν καλύτερα τη λέξη. Γιατί τη γράφουν και πιο εύκολα και πιο γρήγορα φυσικά με το δάχτυλό τους πάνω στους κόκκους της άμμου. Το βλέπεις γραμμένο, μένει πιο εύκολα στην αντίληψη στο μυαλό και στο υποσυνείδητο πολλές φορές. Ένας επίσης πολύ ωραίος τρόπος είναι η μουσική ορθογραφία. Γινόμαστε λοιπόν ποιητές, γράφουμε στίχους μαζί με τα παιδάκια μας και αυτούς τους στίχους τους μαθαίνουμε. Και εκείνα, έτσι, με αυτόν τον παιγνιώδη τρόπο, μαθαίνουν κανόνες ορθογραφίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ παίζω, εγώ μιλώ, εγώ παίζω, τραγουδώ, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Εδώ τι συνδέομαι, το εγώ που τελειώνει σε ωμέγα, πάει μαζί με τα ρήματα, ακριβώς. Λοιπόν. Όσες λέξεις έχουν μπροστά το εγώ, όσες λέξεις έχουν μπροστά στο εγώ, στο τέλος στέλνει ωμέγα. Εγώ παίζω, εγώ γελώ, εγώ μιλώ. Συνείδητα ότι όλα τα ρήματα γράφονται με ωμέγα. Ακριβώς. Είχα μείνει πίσω στον τρόπο με τον οποίο τελικά επιχειρούν κάποιοι εκπαιδευτικοί να μάθουν στα παιδιά ορθογραφία. Τα ρήματα, όχι τα παθητικά. Το έχω ξεχάσει ότι όντως αυτό που μας μαθαίνανε από την αρχή ήταν ότι το εγώ, αφού τελειώνει η ωμέγα, βάζουμε και ωμέγα σε αυτό που ακολουθεί. Το θέμα δεν πάει και στα ουσιαστικά το ωμέγα και στα υπόλοιπα αργότερα. Ή ας πούμε υπάρχει και το. Μα μπροστά από το ουσιαστικά δεν έχουμε το εγώ, έχουμε το ότο ή άλλο. Αλλά το συνδέουν εκεί. Συνέχεια, α πούμε μετά. Ή α πούμε με το εψιλό γιο. Άλλο αυτό. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, θα το δούμε τώρα σε λίγο αυτό. Για παράδειγμα, κάτι άλλο, ένα άλλο έτσι πολύ ωραίο λογοπαίγνιο. Ιω, 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 σχολείο και μουσείο. Όταν περνάς μία πόρτα, βάζε έψιλον γιώτα. Φαρμακείο, μουσείο, ιατρείο, νοσοκομείο. Ωραίο ήταν αυτό. Θύμισε διαφήμιση. Λοιπόν, επίσης μια πολύ ωραία δραστηριότητα είναι η συμπλήρωση κενών. Έχουμε λοιπόν καρτελάκια τα πολλά τα ι που έχουμε, το ι, το ι, το ι για παράδειγμα. Και έχουμε γράψει στα παιδιά μας τη λέξη, ας πούμε, παράθυρο. Και του δίνεις τρία καρτελάκια. Αφήνεις κενό το ι. Ωραία. Πάντα αφήνουμε κενό αυτό το οποίο θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας, αυτό που θέλουμε να μάθουμε. Το κάνουμε και στο σχολείο αυτό. Οπότε το παιδί επιλέγει, ας πούμε, το ι. Ωραία. Λέμε, α, μπράβο, το έκανες πάρα πολύ σωστά. Για παράδειγμα. Αν επιλέξει το γιώτα όμως, πώς επιλέξει... του μαθαίνουμε ότι ήταν λάθος η επιλογή. Αν επιλέξει το γιώτα, του εξηγούμε ότι το σωστό είναι το ύψιλον και σε επόμενη φορά που θα επαναληφθεί αυτή η λέξη, με την επανάληψη θα μάθει ότι δεν πρέπει να βάζει αυτό. Λοιπόν, για τα μικρούλια λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο να πάρετε σύρμα πίπας. Είναι αυτό το σύρματάκι το οποίο συνήθως βγαίνει σε πολλά χρώματα και μπορεί το παιδί να γράψει λέξεις χρησιμοποιώντας αυτό το συγκεκριμένο υλικό. Και έτσι κάνουμε και τη λεπτή μας κινητικότητα, την αναπτύσσουμε περισσότερο. Ακριβώς, που είναι έτσι στρουφιχτό και το χρησιμοποιούμε σε κατασκευές. Κατάλαβα. Πλαστελίνη, υλικό που μας αρέσει, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Και φυσικά τουβλάκια. Ακόμα και με τουβλάκια μπορεί να φτιάξει γράμματα. Ένα παιδάκι το οποίο αγαπάει τα Lego. Γιατί όχι, παίρνει τα τουβλάκια του και φτιάχνει ορθογραφία με τα τουβλάκια. Ναι, χίλια πράγματα μπορεί να κάνει. Τα μαγνητικά γράμματα επίσης είναι κάτι που μπορούν παίζοντας οι γονείς να φτιάξουν λέξεις με τα παιδιά τους. Ένα πίνακα που μπορεί να έχουν μαγνητικό στο σπίτι. Και μία άλλη ωραία ιδέα είναι να πάρουμε μερικά βάζα. Εγώ, επειδή είμαι και φαν της ανακύκλωσης, θα σας έλεγα και πλαστικά μπουκάλια που έχετε στο σπίτι σας να τα κόψετε, να τα κάνετε έτσι σαν δοχεία και να βάλετε μέσα, να γράψετε απ' έξω μάλλον. Αν για παράδειγμα θέλουμε να διδάξουμε τα τρία γέννη των ουσιαστικών, ναι. Να βάλουμε λοιπόν το Ο, το όμικρον, το Ι, το Ήτα και το Τ και να γράψουμε πολλές λέξεις σε χαρτόνια. Ουσιαστικά. Και να αντιστοιχίζουν και να τα πρέπει παιδιά. Το παιδί να σκεφτεί. Ας πούμε, έχω τη λέξη πανί. Πού θα μπει το πανί. Νεό πανί, ή πανί, ή το πανί. Ή το πανί. Είναι το πανί. Άρα να τη ρίχνει τη λεξούλα μέσα ωραία, στο δοχείο αυτό. Παιχνίδι, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μεταξύ γονέων και παιδιών, έτσι, και μαθαίνουμε και ορθογραφία παράλληλα. Για πες κι άλλα. Θα πω κι άλλα. Λοιπόν, ένα τελευταίο που θα πω για τα μικρά παιδάκια. Απαντάει ακριβώς τις απορίες που έχω. Ξέρει εκείνη. Για το πώς τελικά θα μάθω στο γιο μου ορθογραφία. Ένας άλλος ωραίος τρόπος είναι με ζωγραφική. Με το πινέλο μας να ζωγραφίσουμε τις λέξεις ή να ζωγραφίσουμε την έννοια μιας λέξης. Οπότε, δηλαδή, για παράδειγμα, το δάκρυ. Πώς να θυμάται το παιδί ότι γράφεται με ύψιλον και όχι με γιώτα. Εκεί μπορεί λοιπόν να το συνδέσει με μια ζωγραφιά. Να κάνει, ας πούμε, στο ύψιλον μια ζωγραφιά από κάτω. Ματάκια. Ή να, το ύψιλον να είναι σαν χαμόγελο με ματάκια. Και ανάποδα, να είναι θυλημένη φατσούλα. Ναι, κάτι. Μα και το δάκρυ σαν σχέδιο θα μπορούσε να είναι ύψιλον να ενωθεί προς τα πάνω. Και να θυμάται. Έτοιμη για μανούλα. Νόμιζα για δασκάλα. Άσε δασκάλα. Έτοιμη για μανούλα. Και έτσι θα θυμάται το παιδί ότι δάκρυ. Για να θυμηθώ τη ζωγραφιά στο μυαλό μου. Θέλει ύψιλον, δεν θέλει γιώτα. Τώρα, για τα μεγαλύτερα παιδιά, για τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού και γυμνασίου, αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς είναι μια στρατηγική είναι να φτιάχνουμε οικογένειες λέξεων. Ναι. Οι οικογένειες λέξεων ουσιαστικά βοηθούν το παιδί να καταλάβει την ετυμολογία της κάθε λέξης.
και να συνδέσει στο μυαλό του ότι, για παράδειγμα, να πω ένα απτό παράδειγμα. Mm-hmm. Έχουμε το ρήμα παίζω. Όλες οι λέξεις, πες μου μια λέξη που είναι από το παίζω. Παιχνίδι. Παιχνίδι. Πώς γράφει το παιχνίδι? Με αλφα, γιο. Γιώτα και γιώτα. Μπράβο, Ελευθέρη. Εδώ τώρα έχουμε την γραφή με αλφα γιώτα. Το παίζω γράφεται με αλφα γιώτα. Οπότε και όλες οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, όπως το παιχνίδι, το παιδί, παιδική χαρά, παίχτης, όλες αυτές οι λέξεις, θέλουν αλφα γιώτα. Έτσι, απλό. Εύκολο, ναι, πολύ ωραίο. Επόμενη στρατηγική, επόμενο μάλλον παιχνίδι. Εντόπισε και σβήσε το λάθος ή βρες το λάθος. Σωστό και αυτό. Ωραίο. Γράφουμε λοιπόν μία λέξη. Για παράδειγμα, τη λέξη, τι να πω τώρα. Το τραπέζι. Με γιώτα. Τραπέζι. Τη γράφουμε με διαφορετικά, τη γράφουμε με διαφορετικά ή. Και τη δίνουμε στο παιδί. Το παιδί πρέπει να βρει λοιπόν ποια από τις τρεις λέξεις που του έχω δώσει είναι σωστή. Mm-hmm. Αν δεν μου βρει τη σωστή, δηλαδή το τραπέζι με γιώτα, τότε θα πρέπει να του πούμε εμείς, να του εξηγήσουμε ποια είναι η σωστή και γιατί. Mm-hmm. Οπότε αυτό με την επανάληψη, σιγά σιγά, παίζοντας με πολλές λέξεις κάθε φορά, είναι κάτι το οποίο σαν παιχνίδι το παιδί τελικά θα αντιληφθεί τον κανόνα. Ότι ας πούμε τα ουσιαστικά τα ουδέτερα θέλουν γιώτα στο τέλος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά τα παιχνίδια Scrabble, τύπου Scrabble, το κρυπτόλεξο, σταυρόλεξο, η κρεμάλα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να μάθει το παιδί ορθογραφία, όλα τα επιτραπέζια αυτά που βοηθούν στην απομνημόνευση μίας λέξης και γενικότερα βοηθούν πάρα πολύ και στην ομαδικότητα των παιδιών μας. Είναι πολύ ωραίοι τρόποι να μάθει το παιδί ορθογραφία χωρίς να το καταλαβαίνει. Δηλαδή, χωρίς να το πιέζω, να σου λέω Χριστιανά, λάθος πάλι μου κάνεις το παράθυρο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε πει ότι δεν είναι Y. Όχι, γιατί. Μα μόνο θα μου το πεις αυτό, εγώ με γιώτα θα το γράφω μια ζωή. Λοιπόν. Μια και έξω θα το έχει συνηθίσει στο μάτι, στο χέρι, έτσι και να το. Για μεγάλες τάξεις επίσης το να γράφουν τα παιδιά προτάσεις βοηθάει. Όπως επίσης και να βάλουν στη θέση τους τα γράμματα. Δηλαδή να το δώσετε μερικά γραμματάκια και να πείτε. Φτιάξε μου μια λέξη με αυτά τα γράμματα. Ωραία. Εμείς τώρα πώς είμαστε σίγουροι ότι αφού έχουμε κάνει όλα αυτά που μας λες εσύ, το παιδί έχει όντως μάθει ορθογραφία. Έχει όντως κατανοήσει πώς γράφονται. Τα γράφει σωστά. Λοιπόν, τα γράφει σωστά. Αυτό που μπορούμε να τεστάρουμε είναι το εξής. Να τα γράφει σωστά πάντα. Πάντα. Και ασχέτως τις ορθογραφίες που έχει στο σχολείο. Δηλαδή, αν το παιδί έχει, ας πούμε, 5 λέξεις στο σχολείο και αυτές τις 5 έχει μάθει να τις γράφει σωστά, το θέμα είναι εμείς να το πούμε και μια έκτη, η οποία δεν είναι μέσα στο λεξιλόγιο που έχει για την επόμενη μέρα, αλλά ακολουθεί το ίδιο μοτίβο κανόνων που έχει διδαχτεί μέχρι τώρα. Θα τη γράψει σωστά. Αν τη γράψει σωστά, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχει κατανοήσει και έχει κατακτήσει τον κανόνα. Μάλιστα. Τόσο εύκολα δηλαδή μαθαίνει κανείς. Καλεβέα, με παιχνίδι. Ταλαιπωρηθήκαμε στα νιάτα. Το παν τελικά είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση γονέων και παιδιού να υπάρχει χρόνος διαθέσιμος και ωφέλιμος, σωστός χρόνος, προκειμένου να καταλάβει το παιδί. Το παιδί δεν θέλει στα όρθια. Γράψε αυτό με ύψιλον, γράψε αυτό με γιώτα και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμπεριφορές του παιδιού. Το παιδί χρειάζεται χρόνο και υπομονή από τους γονείς προκειμένου να μάθει και τους τρόπους, αλλά και την ορθογραφία και μετέπειτα οτιδήποτε άλλο προκύψει στη ζωή του. Έτσι, και από τους τρόπους συμπεριφοράς. Ευχαριστούμε, Ρεβάκη, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μάθαμε και ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Τι ωραία. Ελπίζω πάρα να βοήθησε και τους τηλεθεατές μας. Όλοι βοηθηθήκαμε από όλο αυτό, μην νομίζεις. Ευχαριστούμε. Να περάσεις τέλεια μέχρι να σε ξαναδούμε. Πήγα να τη πω καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τη δούμε εμείς μέχρι το Σαββατοκύριακο, οπότε καλά το είπες. Αν έχεις δίκιο. Ευάκη, να πέρασεις τέλεια. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Και να πω και κάτι να τους προτείνω. Θα ήθελα στα social να μας στέλνουν κάποιες φορές και οι γονείς. Και θεματικές που μπορεί να έχουν έτσι απορίες. Γιατί όχι. Ή πράγματα που θέλουν έτσι να τα αναλύσουμε. Καλά κάνεις και το λες. Ευχαριστούμε πολύ. Για μία ακόμα φορά ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι.